Σύνδεση τώρα. Κύριο Κωστίδη, λοιπόν, τώρα, γιατί έχουμε απίστευτα νέα από την Κωνσταντινούπολη και πληροφορίες. Και μία είδηση βόμβα από την οποία θα ξεκινήσουμε τώρα. Μανώλη, καλημέρα από την Αθήνα. Τι γίνεται, Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει, υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Να δώσουμε μια καταρχάς την ειδησιογραφία τι έχει συμβεί από χθες το βράδυ, μόνο να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας. Ο Τούρκος Πρόεδρος αργά το βράδυ αποδέχθηκε την πρόταση, την παρέτηση του Μπέρατ Αλμπαϊράκ. Και από εκεί πέρα όμως ήρθε και διορίστηκε και νέος Υπουργός Οικονομικών. Ο Λουτφί Ελβάν είναι βουλευτής, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Τουρκικού Κοινοβουλίου. Δεν ήταν από τα λαμπρά ονόματα που περίμεναν οι αγορές. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα συνεχίζεται η υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Λίγο κράτησε δηλαδή η ανάκαμψη. Ναι, διότι περίμεναν τραπεζίτες, διοικητές τραπεζών, ιδιωτικών τραπεζών, δηλαδή πολύ πιο τεχνοκράτες. Κάποιο όνομα από την αγορά. Προτιμήθηκε... Ναι, πια από την αγορά, αλλά προτιμήθηκε μια πιο πολιτική λύση. Θα δούμε βεβαίως. Αυτός έχει καλές σχέσεις με τον απερχόμενο. Τι να δω, τι είναι αυτό, Μανώλη. Αυτό τι είναι που ακούμε, Μανώλη. Για μισό λεπτό να ακούσουμε. Ναι. Να εξηγήσουμε, ναι, γιατί μην τρομάξουν και οι τηλεθεατές μας, επειδή 9 και 5 10 Νοεμβρίου έχει πεθάνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, κάθε χρόνο τέτοια ώρα. Α, στη μνήμη του δηλαδή. Σιρήνες. Κάτσε να ακούσουμε λίγο, Μανώλη, μιας και το πετύχαμε. Για να ακούσουμε λίγο, Μανώλη, είναι τρομακτικό πάντως. Εντάξει. Ναι, δεν και ότι καλύτερο συμβεί. Δεν είναι. Εδώ και το τραμ σταμάτησε, παιδιά. Όλοι στη γέφυρα πάνω, άμα δείτε. Όλη η προσοχή, σε στάση προσοχής. Ναι. Εντυπωσιακό αυτό, Μανώλη. Πολύ. Είναι κάθε χρόνο. Κοίταξε, κάθε χρόνο το ίδιο. Εγώ από τα παιδικά μου χρόνια αυτός ο οίκος με τρόμαζε. Ναι, είναι μισθρομάζει. Τώρα εντάξει, το έχω συνηθίσει. Πολεμικές σιρήνες μου θυμίζουν αυτές και φοβάμαι. Μάλιστα. Εμείς βεβαίως το καθήκον μας πρέπει να το συνεχίσουμε. Όλοι σταματημένοι. Πόση ώρα κρατάνε αυτές οι σιρήνες? Κάμισα. Αυτό περίπου κάνα 30-40 δεύτερα ή άντε το πολύ λεπτό. Το πολύ ένα λεπτό πιστεύω. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι σταματάνε τα πάντα. Δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο που είναι πίσω σου, Μανώλη. Έχουν σταματήσει και περιμένουν να τελειώσει. Πλην ενός, παρατηρώ έναν που περπατάει. Είναι και δύο. Με ένα καλώτσι δύο προπατάνε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, άρα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω. Για πάμε τώρα. Λέγαμε λοιπόν τώρα τι σχέση έχει ο απερχόμενος με τον νυν υπουργό, Μανώλη. Δεν είναι καθόλου καλές οι σχέσεις. Επειδή άκουγα και τον Άντο Πορτοσάλτε να λέει, να μας πει ρεπορτάζ ο Κωστίδης, ότι μπορούμε, λέμε και εμείς από εδώ, γιατί ακούμε πολλά. Το θέμα είναι να δημοσιευθούν κάποια πράγματα, διότι όσα ακούμε, αν τα λέμε, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή γράφεται εδώ σήμερα στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ αυτό που είχαμε ακούσει από προχτές. Λοιπόν, ο Μπέρατ Αλμπαϊράκ, ο γαμπρός του Ερντογάν, τι συνέβη Σάββατο βράδυ. Καλεί ο Ερντογάν τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Και για ένα briefing να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η τουρκική οικονομία. Ο νέος διοικητής του λέει ότι δεν έχουν μείνει, λέει η Τζουμχουριέτ και ο βουλευτής του καλού κόμματος Αϊτούν Τσεράι, εδώ λέει, καλεί και του λέει ότι δεν έχουν μείνει αποθέματα στην Κεντρική Τράπεζα. Καλούν τηλεφωνικά τον Μπέρατ Αλμπαϊράκ και ο Ερντογάν του ρωτάει αν αληθεύουν αυτά τα στοιχεία. Εξοργίζεται ο Αλμπαϊράκ, πάει στο προεδρικό μεγάρο και εκεί λέει τσακώνεται στην είσοδο με τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.